Τώρα πάμε να καλωσορίσουμε, όπω ήδη προανήγγειλα, το στέλεχο Πασό Κινήματο Αλλαγή, το Χρόνι Μακρύδη, που είναι εδώ δίπλα μου. Κύριε Μακρύδη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Όταν κλείναμε τη συνέντευξη, δεν είχα φανταστεί ότι θα έχουμε τη συνέντευξη Ανδρουλάκη, <laughs> που, ε, που σήμερα απασχολεί την, πάρα πολύ την πολιτική επικαιρότητα σήμερα. Και είναι έτσι, καλό δηλαδή. αυτό. Άρα το Πασόκ απασχολεί. Το, αυτό, αυτό άκουσα να σχολιάζει ένα συνάδελφο, mm. να λέει ότι καλά ή κακά, σήμερα το Πασόκ απασχολεί <laughs> την επικαιρότητα. <laughs> ε, θέλω όμω από τη δική σα σκοπιά να μου πείτε πώ είδατε αυτή τη συνέντευξη και όλο αυτό που σχολιάζεται πολύ σήμερα ε, για το ότι δεν δέχεται τον uh, Τσίπρα για πρώτο, δεν δέχεται τον uh, Μητσοτάκη για πρώτο. Πρέπει να είναι ένα άλλο πρόσωπο και ποιο να είναι αυτό ο ΕΟ, για να δούμε τι λέτε. Ναι, εγώ λέω ότι το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρουβλάκης με τις τοποθετήσεις του θέτει τα ζητούμενα της χώρας την επόμενη μέρα. Θέτει τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα συγκροτημένα και χτες στη συνέντευξή του τα ξαναέβαλε τα μεγάλα διακυβεύματα ουσιαστικά. Τα οποία πια δεν είναι, είναι έτσι, το μεγάλο πριν πάμε, διακύβευμα πριν πάμε σε αυτό. ο Πρωθυπουργός. Το διακύβευμα είναι αυτή που η, θα βγουν... Η κυβερνησιμότητα. Η, το ναι. να κυβερνηθεί η χώρα δεν είναι μεγάλο διακύβευμα, είναι. είναι. Ναι, αυτό. Αλλά ένα λεπτό λίγο να, να βάλω τα θέματα. Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα, Είναι τα ζητήματα τη υγεία που έχουν καταπαραθρωθεί, Τα ζητήματα τη παιδείας, του νέου παραγωγικού μοντέλου, Αυτά που έβαλε στη συνέντευξή του. Mm -hmm. Αυτά για να γίνουν, θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Ακριβώς. Ποια κυβέρνηση, πάμε σε αυτό. Τι σύστημα έχουμε, απλή αναλογική. Τι είπε ο Νίκο Ανδουλάκη, απλά πράγματα. Δώστε μου ισχυρό ποσοστό για να έχουμε ρόλο και κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ναι, αλλά και ακόμη και με ισχυρό, από προσω... την πρώτη Κυριακή. Ε, ισχυρό ποσοστό, τι είπε, Όχι πρώτο ο κύριος όχι γιατί πρόσωπο. Η απλή αναλογική τι λέει. Διαμορφώνονται οι πλειοψηφίε. Mm. Και στις πλειοψηφίες μπαίνουν όροι. Εξάλλου, γιατί συζητάμε για κυβερνησιμότητα και ρίχνει τον μπαλάκι η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Οι δύο μονομάχοι δηλαδή, άκυροι μονομάχοι θα έλεγα εγώ, γιατί και ο Μητσοτάκης είδαμε το πώς κυβέρνησε και πόσο ιδιωτελή συμφέροντα υπηρέτησε όλο αυτό το διάστημα και είδαμε και τη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα το προηγούμενο διάστημα. Και τι είπε, σας είδαμε, σας γνωρίζουμε, θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα, να βρούμε μια κοινή συνισταμένη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αν μα θέλετε, εξάλλου, εσεί, είπε ο κύριο Μητσοτάκης θέλει να κάψει την απλή αναλογική και να πάει σε δεύτερε εκλογέ. Άρα, γιατί για ποια για κυβέρνηση μιλάμε, οι ίδιοι υπονομεύουν αυτό το ζήτημα. Mm -hmm. Άρα το ζήτημα και προσωπικά τον Μητσοτάκη αν θα είναι ο ίδιος Πρωθυπουργό ή όχι και όχι το τι θα ψηφιστεί και πώς θα γίνει δηλαδή, και αυτό τι θα που γίνει στη εγώ, χώρα εγώ, τα επόμενα βήματα. Αυτό που ακούω εγώ από κόσμο του Πασόκ που λέει ότι θα έπρεπε ο Ανδρουλάκης να ξεκαθαρίσει με ποιον και με ποιους όρους θα συνεργαστεί δεν το βλέπετε ότι θα πρέπει να είναι έτσι. Όχι, ότι ο κα... ξε... ο Ανδρουλάκης ναι. το έχει ξεκαθαρίσει. Έχει βάλει 10 προγραμματικέ θέσει. Δηλαδή, οι τι... οποίε είναι αυτέ. Ναι, αλλά... Ελάτε να συζητήσουμε Ωραία. πάνω σε αυτέ. Γιατί το θέμα Α... είναι τι θα υπάρχει περίπτωση στην να είναι η Νέα Δημοκρατία την επαύριο των εκλογών με άλλον εκτό από τον κύριο Μητσοτάκη και... ή ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλον εκτό από τον κύριο Τσίπρα. Μα ούτω ή άλλω δεν το ζητάνε αυτοί από την πρώτη Κυριακή. Ο Άνδρου λέει θέλουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ο Μισοντάκη λέει: Εγώ δεν θέλω την πρώτη Κυριακή, θέλω αυτοδυναμία και θα βγω αυτοδύναμο. Άρα για ποια συνεργασία μιλάει. Και ο κύριο Τσίπρα λέει: Θέλω κυβέρνηση, αλλά να είμαι εγώ πρώτο. Και λάτε εσεί ω τσόντα. Δεν θα το, το κάνουμε το χατήρι. Εμεί υπηρετήσαμε τη χώρα, αποδείξαμε ότι υπηρετούμε τη χώρα. Α το κάνουν κι αυτοί. Ναι. Κύριε Μακρύδη, την ίδια ώρα, μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα και τι πρώτε δημοσκοπήσει που άρχισαν να φαίνονται, δεν φαίνεται το Πασόκ. Πολλοί μιλάνε ότι το Πασόκ χάνει αντί να κερδίζει πόντου. Θα περίμενε κάποιο ε, να υπομιστεί μόνο η Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον το, ε, τον όλεθρο από αυτό το δυστύχημα. Ε, γιατί. Έχω μια διαφορετική εκτίμηση σε αυτό. Ναι, ναι, αυτό περίμενα να ακούσω, τη διαφορετική σα εκτίμηση. Εγώ νομίζω ότι με τη σοβαρή θεματολογία και τις προγραμματικές θέσεις που βάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης τελευταία και μετά την παρουσίαση του προγράμματός μας, ο χώρος των αναποφάσιστων σκεπτόμενων ανθρώπων νομίζω θα κατευθυνθεί προς το Πασό. Γιατί αυτό βάζει τις προϋποθέσεις για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές και τις μεταρρυθμίσει που χρειάζεται η χώρα για να πάει στο 2030. Άρα αυτά που βλέπουμε τώρα είναι Αυτό τα... Αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει και με τη σταθερή μας στάση και θέση νομίζω θα οδηγηθούν οι σκεπτόμενοι άνθρωποι να ψηφίσουν πασό. Ναι. Ε, και α... όχι στο ποιο θα είναι πρωθυπουργό, αν θα είναι ο, ή ο ε, πέμπινε... Το βασικό είναι η κυβέρνηση που θα είναι... Τι πρόγραμμα θα υλοποιήσει. Επέμεινε θα πολύ ο κ. Ναδρολάκη στο διψήφιο, το ισχυρό διψήφιο νούμερο. Ναι. Εσεί, ε, ε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμή δεν φαίνεται το ισχυρό διψήφιο. Φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι διψήφιο είναι σταθερά, γιατί η πρόθεση ψήφου μα είναι γύρω στο 10. Σημαίνει ότι στην εκτίμηση και στην κάλπη. Είμαστε στο 12-13 αυτή τη στιγμή και μέσα από τη δεξαμονή των αποφάσεων θα ενδυναμωθεί κι άλλο το Πασόκ γιατί όπως σας είπα τα ζητήματα, τα κρίσιμα που θα συζητηθούν αναγκαστικά και εμείς θα τα βάζουμε συνεχώς στην ατζέντα όπως τα ζητήματα της υγείας. Πού έχει φτάσει το δημόσιο σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή. Τι χρειάζεται άμεσα για να βελτιωθεί και να στηριχθεί. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη που μιλάμε, η θωρακοκαρδιοχειρική στο Παπα-Νικολάου είναι ουσιαστικά κλειστή. Ισχύει. Στο Θεαγένιο δεν υπάρχουν παθολογανατόμοι για να γίνουν οι βιοψίες και πηγαίνουν έξω, και να δούμε έξω αυτή τη στιγμή. Και, συ, και υπάρχει και συνέχεια, όπως ξέρετε, η εντατική, τότε θυμάστε που είχε καεί στο Παπα-Νικολάου που θα ερχόταν τα κρεβάτια θα... των εντατικών, δεν ξέρω τι. Τέλμα. Κανεί δεν μιλάει για αυτά. Εμεί θέλουμε να ξαναφέρουμε την ατζέντα σε αυτό και όχι στα πρόσωπα. Στι αλλαγέ που χρειάζεται να γίνουν για να πάει η χώρα μπροστά. Και αυτό, σε αυτό θα επιμένουμε. Στα πρόσωπα, αν θα είναι ο Μητσοτάκη ή ο Τσίπρας που βολεύει και του δύο Αισθάνεστε δηλαδή από αυτά που λέτε, βάζουν, καταλαβαίνω, δεν θα σε αυτό το κύριε Μακρύδη, ότι πάνε τα κόμματα, τα δύο, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας βάλουν σε μια πολιτική αντιπαράθεση που δεν έχει ουσία, να αντιλαμβάνουμε καλά. Εσείς θέλετε να επιμένετε στις προγραμματικές θέσει. σας θέσεις. Εμείς θα επιμένουμε στις προγραμματικές θέσεις, γιατί έτσι γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, οι κυβερνήσεις υλοποιούν προγράμματα να μας πούνε το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει ο Μητσοτάκης, να μας πούνε το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει ο Τσίπρας. Αν υπάρχουν κοινά σημεία με συγκεκριμένες συμφωνίες να προχωρήσουμε. Αλλά αυτοί δεν θέλουν συμφωνίε, θέλουν τα πρόσωπα, θέλουν ουρέ. Ουρα δεν θα γίνουμε κανενό. Ούτε του ενό ούτε του άλλου. Σήμερα, κύριε Μακρύδη, όλα έχουν επισκεφθεί από το δυστύχημα που άνοιξε βεβαίω και ο ασκό του αιώλου σε σχέση με το τι γίνεται στα τρένα, στι δημόσιε συγκοινωνίε, τι γίνεται στον, στον αέρα, στα αεροπλάνα κλπ. Που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, εννοείται. Ναι. Και ίδια... φάνηκε και η γύμνια των πολιτικών, έτσι. Με την έννοια τη αποτελεσματικότητα. Γιατί είχαμε έναν πρωθυπουργό που έλεγε ότι εγώ είμαι μάνατζερ, είμαι αποτελεσματικό, είμαι έτσι. Και τελικά αποδείχθηκε, μόλι έσπασε το κέλυφο, ότι ήταν μόνο επικοινωνία και τίποτε άλλο. Επί της ουσίας. Και ιδιωτελή συμφέροντα, όπω αποδεικνύεται και από τι επιχορηγήσει του Ταμείου Ανάκαμψη Λίγε, ναι. επιχειρήσεις πολύ ελάχιστε επιχειρήσει. Την ίδια ώρα όμω. Τα χρήματα και, ξέρουμε, έχουμε, κύριε, τα έχουμε τα θέματα τη ακρίβεια και του πληθωρισμού, τα οποία δυστυχώ ακούμε και τον κύριο Σταϊκούρ. Ακούμε δηλαδή εκπροσώπου τη κυβέρνηση στον τομέα τη οικονομία να λένε ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα περάσει. Δηλαδή, μπορεί να μείνουν στάσιμα κάποια στιγμή στα πολύ ψηλά σήμερα σημεία, αλλά δεν είναι κάτι που θα περάσει. Και η οικονομία οπωσδήποτε προσδιορίζει και μα δυσκολεύει όλου στην καθημερινότητά μα. Ήταν ώρα που ένα άλλο μεγάλο θέμα, τα, τα κόκκινα δάνεια και τα επιτόκια που έχουν αυξηθεί και λόγω της Credit Suisse και της Silicon Valley αυτών των ε, τελευταίων ε, εξελίξεων στον τραπεζικό χώρο καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύουν πάρα πολύ τον Έλληνα. Όχι μόνο τον δυσκολεύουν, τον εξαθλειώνουν και γίνεται επέτης των pass. Market pass, pass και δεν Γιατί αντί η κυβέρνηση αυτή να κοιτάξει πώς θα τηθασεύσει την ακρίβεια, θέλει να παίρνει από τον αυξημένο ΦΥΠΙΑ που της ακρίβειας να αυξήσει τα έσοδα του κράτους για να μοιράζει κατοστάρικα και διακοστάρικα στον απλό λαό θεωρώντας σε εισαγωγικά ότι έτσι εξαγοράζει ψήφους, Αντί να κάνει θεσμικές παρεμβάσεις, να λύνει θέματα ανταγωνισμού, και να κρατάει τις τιμές σε ένα θεμητό επίπεδο, αυτοί θέλουν ακριβά προϊόντα, εξαθλιωμένο κόσμο και να του μοιράζουν επιδόματα, ψάχνουν για επέτες. Εμείς θέλουμε αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και αυτό μόνο με μια Ελλάδα που έχει αυτοπεποίθηση μπορεί να γίνει και εμεί, με τι προτάσει μα, αυτό τουλάχιστον μπορούμε να το εγγυηθούμε. Ναι, τώρα πώ μπορείτε να εγγυηθείτε τη δικαιοσύνη, όταν βλέπουμε ότι ο περισσότερο κόσμο δεν πιστεύει. Δηλαδή, όλοι ζητάμε και λέμε ε, να, ε, να βρεθούν οι πέτοι αυτού του δυστυχήματο ε, διαχρονικά και όσοι φταίνε ε, να αναλάβουν ευθύνη ε, και να τιμωρηθούν ε, και όλα αυτά. Αλλά ο κόσμο στην πραγματικότητα, να σα πω, τι λέει, τα ακούτε κι εσεί, γιατί κινήσετε μέσα σε, όλους, σε όλο ναι. τον απλό κόσμο, ότι σιγά δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος. Αυτό λέει ο κόσμο. Σωστά. Και άρα εμεί τι λέμε, να ψαχθούν όλε οι συμβάσει από όταν θέλουν. Πρώτα όμω με αυτού που κυβερνούν σήμερα. Γιατί τέσσερα χρόνια έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν κάνει τίποτε. Και μάλιστα. Άλλα είπε ο κύριο Καραμαλή πάντω. Και μάλιστα προχθές. ο κύριο Καραμαλή Στη Βουλή. Δυστυχώς, αποδείχθηκε ότι δεν έκανε τίποτε, γιατί ο κύριος Καστανίδης όταν ανέφερε το ζήτημα του χαρτιού από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που προειδοποίησε έγκαιρα ότι, τον κύριο Καραμαλή ότι δεν υλοποιούνται οι συμβάσεις, δυστυχώς ο κύριος Καραμαλής μας είπε ότι δεν το γνώριζε ενώ ήταν πρωτοκολλημένο στο γραφείο του το συγκεκριμένο έγγραφο. Και σε δύο μήνε η Εθνική Αρχή Διαφάνεια τον είχε εγκαλέσει να πάει στο πειθαρχικό και στον οικονομικό εισαγγελέα για να σκεφτούν ποινικέ διώξει. Εκόφευσε. Γιατί πότε γίνανε οι παρατάσει επιπαρατάσεων των συμβάσεων και ειδικά τη σύμβαση 717 επί καραμαλή. Ε, πιστεύετε ότι δεν θα πρέπει να κατέβει στι εκλογέ, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο κύριο Μητσοτάκη μάλλον δεν θέλει να πάρει θέση στο συγκεκριμένο θέμα. Εμεί δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην, στο τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και δεν είναι δουλειά μα. Ηθικά, όταν αναλαμβάνει μια πολιτική ευθύνη για ένα τόσο μεγάλο γεγονό, σημαίνει ότι πρέπει να τραβηχθεί στην άκρη και να μην κουτσαβάκικα προσπαθεί να ξαναμπεί από το παράθυρο. ...στην ατζέντα της επόμενης μέρας. Mm -hmm. Όταν λες αναλαμβάνω ευθύνη... ...αναλαμβάνω ευθύνη. Αλλά αυτό θα το κρίνουν... ...τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας... ...και ο Μητσοτάκης το αν θα τον βάλει ή όχι... Στι συμφωνίε που έχουμε με τον κύριο Μακρύδη, βλέπουμε ναι, τελευταία κάποιε διαρροέ από το Πασόκ και προ τη Νέα Δημοκρατία ε, και ακούω και μια συζήτηση έτσι να υπάρχει από εκείνου που υποστηρίζουν ότι ε, το Πασόκ αντί να στραφεί και να πάρει ψηφοφόρου από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώ στελεχώθηκε πολύ από το Πασόκ. Ε, το Πασόκ ε, φιλορωεί και προσπαθεί να παίζει και προ τα δεξιά του. Τι λέτε. Εγώ έχω την αντίθετη άποψη. Mm -hmm. Θεωρώ ότι οι συγκεντρώσει που κάνουμε αυτή τη στιγμή και στους γύρω-νόμου, προχθέ ήμουν στο κυλκής, ε, νομίζω ότι ξανασυσπυρώνεται ένα κόσμο που θέλει να ακούσει. Εγώ είδα ανθρώπου που δεν είχαν ψηφίσει τα προηγούμενα χρόνια πασόπου, που ήταν στι συγκεντρώσει που κατακλείζουν τι αίθουσε τώρα που πηγαίνουμε και συζητάμε τι προγραμματικέ μα θέσει. Είχε να συμβεί αυτό πάρα πολλά χρόνια. Πάντω, εγώ τα λέμε πολλά χρόνια. Έτσι... Θέλω να πω και στι προηγούμενε εκλογέ που τα λέγαμε, Έτσι... δεν είχατε αυτή την αυτοπεποίθηση που βλέπω τώρα. Άρα, κάτι εισπράτεται αυτό. Εισπράττουμε ότι ο κόσμο σιγά-σιγά μα ακούει. Ξέρει ότι συζητάμε σοβαρά για την επόμενη μέρα το πώ πρέπει να είναι η Ελλάδα. Δεν διαγωνιζόμαστε για την εξουσία. Μόνο για την εξουσία. Θέλουμε να γίνουν πράγματα στη χώρα. Η χώρα έχει μπει τα τελευταία χρόνια σε τέλμα. Ε, αυτό το τέλμα θα πρέπει να το αποτινάξουμε από πάνω μας. Και πώς με συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις, οι οποίες έχουν συγκεκριμένη υλοποίηση όμως. Έχουν στάδια υλοποίησης, τα οποία με ένα σοβαρό σχέδιο μπορούν να υλοποιηθούν. Γιατί η χώρα αν δεν κάνει αλλαγέ, θα μείνει πίσω. Συζητάμε όλοι στις παρέες μας και στις συγκεντρώσεις που γίνονται, για το πού πάνε οι άλλες χώρες, ειδικά οι βόρειες χώρες. Και εμείς μένουμε πίσω. Χώρες που ήταν πολλοί χωρες που ηταν πολύ πισω μας, μας έχουνε περάσει. Για να αντιστάσουμε χρειαζόμαστε μεγάλες αλλαγές. Ε, αυτές να τις κάνουμε. Με βάση την συνέντευξη, Ανδρουλάκη, αρχίζει συνεχώς σήμερα να ακούω να γίνεται το ερώτημα από συναδέλφους σε πολιτικά πρόσωπα αν βλέπουν πιθανές τρίτες εκλογές. Τι πιστεύετε؟ δεν θέλω να... Κάτι που είχε γίνει επί, επί Ξανά, Μητσοτάκη το 1989 νομίζω, το ναι, 90, μου είπαν. Είναι, είναι με, η το, με νόμο στάση, νομίζω. Έτσι, είναι η εγωιστική στάση, γιατί το ζήτημα που συζητήσαμε τη συζήτηση, ξεκινήσαμε τη συζήτηση μα σήμερα ποιο ήταν, αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Γι' αυτό είναι λάθος η συζήτηση. Η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε τρίτες εκλογές από την αλαζονική στάση προσώπων, που ντε και καλά θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί ξανά. Ναι, αλλά αυτό είναι Ατομικά, και... όχι προγραμματικά. Mm -hmm. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντω η πολιτική βρήθη τέτοιων προσώπων που έχουν τι προσωπικέ φιλοδοξίες ναι. φιλοδοξίε και θέμα είναι, είναι αρχηγή, έτσι. Όχι. Λογικό είναι να θέλει και είναι. Το... το θέμα όμω είναι να βάζει πρώτα το εθνικό συμφέρον και μετά το ατομικό ή το παρδαξιακό. Mm -hmm. Και ο Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι βάζει το ατομικό Κύριε Μακρύδη, όσο καιρό μιλάμε και έχουμε κάνει συναντεύξεις πολλές αυτά τα χρόνια, ε, αυτό που λέτε είναι ότι υπήρχε μάλλον μια προσπάθεια από πλευρά σας, από το κίνημα αλλαγή τότε, τώρα ναι. πασό κίνημα αλλαγή, ε, τις και να καταλάβει ο κόσμος τις θέσεις και το, τα προγράμματά σας. Πολλές φορές και συνάδελφοι ρωτούσαν στη λέξη ε, τι, τι λέτε. λέτε. γι' αυτό, γιατί δεν έχετε θέσεις και εσείς λέγατε, μα έχουμε τις τι λέμε, λέμε, αλλά δεν είχαν περάσει. Τώρα αισθάνεστε ότι κατάλαβε ο κόσμος, τι λέτε. Αισθάνεται ο, κο... ο κόσμος πλέον επειδή έχει κυβερνήσει και ο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το διάστημα και πλέον καταλαβαίνει ότι σε πάρα πολλά σημεία αυτά που λέγαμε είναι η λύση για την επόμενη μέρα. Και άρα ακούει. Άρχισε να ακούει. Τότε λέγαμε δεν μας ακούγανε γιατί πουλάγανε φρεσκάδα ε, μεγάλες ιδέες και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ Άρα βλέπω και εσείς στη σύγκριση επενδύεται όπως η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα εμείς βάζοντας τις προγραμματικές μας θέσεις κάτω, κάτι που θέλουμε, θέλουμε δημόσια υγεία. Πώς θα τη φτιάξουμε. Έχουμε την απόδειξη ότι ο Μητσοτάκης, λειτουργώντας τη δημόσια υγεία με τον τρόπο που τη λειτουργεί, στέλνει στα ιδιωτικά συμφέροντα στους 10 μεγάλους κλινικάρχες της χώρας, όλο το όλου του ασθενεί αναγκαστικά εκεί, πληρώνοντα από την τσέπη του, ενώ Αν είναι ασφαλισμένοι. ο άμυνο γεννηματά, λέ, λέτε ότι θα. Ναι, χρειαζόμαστε τώρα μία αναγέννηση του ΕΣΥ. Ποιο μπορεί και είναι πιο αξιόπιστο να την κάνει και ιδεολογικά και πολιτικά και έχει και τα στελέχη. Το Πασό. Και δεν περιζείτε τα στελέχη του Πασό που λέτε δεξιά ε, κάποιος... και αριστερά. Κάποιο θα πει ότι δεν είναι μόνο η υγεία, θέλουμε και η οικονομία. Παράδειγμα. Θέλουμε και οικονομία. Σωστά. Mm. Ποιο λέει για νέο παραγωγικό μοντέλο, γιατί έχει βαλτώσει το ζήτημα της οικονομία. Ποιο βάζει το ζήτημα του νέου παραγωγικού μοντέλου. Ποιο βάζει το ζήτημα τη αναγέννηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνεργειών. Το Πασού. Έχιστε. Γιατί ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται από τα πράγματα, το ανέφερε χθε και ο Νίκο Φανδουλάκη, 68 εταιρείε όλο και όλο σε όλη τη χώρα πήραν το 1,2 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης που μοιράστηκε. Τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται και ποιους υπηρετεί. Ενέργεια τέσσερις μεγάλες αδερφές. Τράπεζες τέσσερις μεγάλες αδερφές. Παντού πληροφορική τα ίδια. Έλεος δεν θα διαχυθεί στο μικρομεσαίο κόσμο που δουλεύει δεν θα βάλουνε κίνητρα για συνέργειες ούτω ώστε να διαχυθεί το χρήμα στον κόσμο μέσα και στους ανθρώπους της εργασίας. Χρειάζεται παντού τέσσερις άνθρωποι να τα οικονομάνε. Κύριε Μακρύδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Θα τα ξαναπούμε, η προεκλογική περίοδος, Μάιο είπε ο Πρωθυπουργός, ναι. άρα Μάιο μέχρι τέλη Μαΐου έχουμε, τέλη Μαΐου, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε και θα πούμε αντίο για σήμερα.